Κύριε Υπουργέ, Χανιά και Ρέθυμνο, οι κάτοικοι ακόμα μετρούν τις πληγές τους, ειδικά στα Χανιά, από τις πρόσφατες πλημμύρες, που φυσικά ήταν ανυπολόγιστες οι καταστροφές και με 5 νεκρούς. Η κατάσταση στις περισσότερες περιοχές του νομού παραμένει κακή έως κάκιστη. Στην Κρήτη, 5 νεκροί. Είδατε, δεν είστε ούτε πληροφορημένος για το πόσο νεκρούς είχε η Κρήτη. 5. 1 στα Χανιά, 4 στο Ηράκλειο. Ο κρατικός λοιπόν μηχανισμός χωρίς υπερβολή, δήμους και περιφέρειες, είναι ανύπαρκτος. Σπίτια, γειτονιές σε χωριά είναι ακόμα χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο. Το επαρχιακό δίκτυο όπως και το αγροτικό δίκτυο παραμένει κλειστό. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι απροσπέλαστο. Και επειδή ήδη μπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο, μας λέγανε στις διάφορες πυροσβεστικές υπηρεσίες ότι υπάρχει πρόβλημα με τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν πρόσβαση στις διάφορες περιοχές που έχουν πληγεί. Η γέφυρα του Κερίτη έχει γίνει το γιοφύρι της Άρτας. Ακόμα και ο ΒΟΑΚ είναι σε επικίνδυνη κατάσταση, οι κατολιστήσεις είναι συνεχόμενες. Οι καταστροφές όμως δεν έχουν τελειωμό στην Κρήτη, κύριε Υπουργέ. Τα ίδια φαινόμενα πριν από 5 μέρες είχαμε και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, δήμους Βιάνου, Οροπεδίου, Ιεράπετρας, Σιτίας και Φεστού. Με κλιμάκια του ΚΚΕ, εμένα προσωπικά και πολλών υποψηφίων δημάρχων στην περιοχή, είδαμε μια κατάσταση πραγματικά απερίγραπτη. Στα Πηγαϊδάκια, στο Δήμο Φεστού, είναι η τέταρτη ή η πέμπτη φορά όπου πλημμυρίζουν. Ο δρόμος προς τους Καλούς Λιμένες είναι εντελώς κατεστραμμένος. Κανένας, μα κανένας δεν δίνει καμία σημασία. Στην Άνω Βιάνο, σοβαρά προβλήματα με τη διαχείριση των οβρίων υδάτων, με την υπερχείληση των ρεμάτων, την κακή κατάσταση των φρεατίων, με το συνολικό χωροταξικό σχέδιο εντός του οικισμού, ειδικά στις περιοχές Δημαρχείου, Δημοτικού Σχολείου και Κέντρου Υγείας. Ρέματα υπερχείλησαν στην Άρβη και στην Ψαρή Φοράδα. Ο αναποδάρης ποταμός κυριολεκτικά κατάπιε την διάβαση, μια ιρλανδική διάβαση του Αϊγιάννη, κόβοντας το Δήμο στα δύο. Στο Μύρτο η γέφυρα 130 ετών είναι υποκατάρρευση. Στο Μακρό Γυαλό, αντίστοιχα η κατάσταση, μπαζωμένα ρέματα, κατεστραμμένα σπίτια, περιουσίες, απίστευτες παρανομίες και μάλιστα νομιμοποιημένες με την ανοχή και την εγκληματική συνέργεια όλων των κυβερνήσεων. Και το δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ο Μακρύ Γυαλός είναι διχοτομημένη πόλη. Η μισή πόλη ανήκει στη Σιτία και η άλλη μισή πόλη ανήκει στην Ιεράπετρα. Είναι πρωτοφανές γεγονός αυτό. Και κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το ποιος θα αποκαταστήσει τις επιμέρους ζημίες σε μια πόλη που είναι διχοτομημένη. Επίσης, ο ποταμός του Μαγουλά ξεκίνησε εκεί στον Μακρύ Γυαλό με απίστευτες παρανομίες, με ανοχή όλων των κυβερνήσεων, δημαρχών, της περιφέρειας κτλ. Μαζεύτε το λίγο, κύριε Συντηχάκη. Σπίτια πλημμυρισμένα, αυτοκίνητα. Ξέρετε, τα είδαμε και στην τηλεόραση αυτό, όχι τόσο αναλυτική περιγραφή. Προσέξτε, η ερώτηση για τις καταστροφές. Ερώτηση, πείτε. Στα Χανιά αναβλήθηκε 2 φορές. Παράλληλα, προέκυψε και με την Ανατολική Κρήτη και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά πρέπει να τεθούν υπόψη του Υπουργού, έτσι ώστε να δώσει μια συνολική απάντηση. Και σας ρωτάμε λοιπόν, και φυσικά οι παραγωγοί που έχουν καταστραφεί και είναι ένα ζήτημα αν θα αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ πλέον δεν αποζημιώνει, όλοι έχουν φύγει, έχουν σταματήσει να πληρώνουν και τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα τι θα γίνει. Ο ΕΛΓΑ δεν είναι θέμα του. Σας ρωτάμε λοιπόν, τι μέτρα θα πάρετε προκειμένου να αποκατασταθούν στο σύνολό τους οι ζημιές, να επισπεθούν οι διαδικασίες της τοποθέτησης της στρατιωτικής γέφυρας στον Κερίτη επιτέλους. Είναι αδικαιολόγητη η καθυστέρηση μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει επίσπευση για μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή με ευθύνη του κράτους για νέα γέφυρα στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως φυσικά να αποκαταστήσουν. Λοιπόν, κύριε Συντηχάκη, δεν έχετε άλλο χρόνο στη δευτερολογία. Οι κάτοικοι, οι αγροτοκτηνοτρόφοι, οι κατοικίες θα πρέπει να αποζημιωθούν. Ωραία, το ερωτάτε στην ερώτησή σας. Μα τα θέτω στον Υπουργό. Ωραία, θα σας απαντήσει. Περιμένετε τη δευτερολογία. Το κυριότερο, και να κλείσω, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου, σε άλλους δώσατε 5 και 6 λεπτά. Είναι η τελευταία ερώτηση, αφήστε με, σας παρακαλώ. Εντάξει, σας έχω δώσει ήδη 5. Ναι. Από 2-5. Είναι 4 λεπτά, σε 4 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, κλείστε το τώρα. Και τέλος, να γίνουν όλα τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, τα απαραίτητα έργα διάνοιξης, ευάτησης των ποταμών, διευθέτησης των χυμάρων, αντιδιαβρωτικά έργα που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών για να μην ξαναθερμίσουμε θύματα. Αυτό ήταν.